Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, και έχει προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά ο πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Παράρτημα Ξάνθης, κύριος Ιωάννης Κουτσαϊμάνης. Κύριε Κουτσαϊμάνη, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου, σε εσάς και τους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Σήμερα έχουμε ευχάριστα νέα να ανακοινώσουμε. Ναι. Ναι, μετά από μια προσμονή πάνω από ένα χρόνο, νομίζω, από τότε που πρωτοξεκίνησε η πανδημία, κύριε Κουτσαϊμάνη. Ακριβώς. Ο τελευταίος εκκλησιασμός στα απομακοχώρια, βάσει του προγράμματος, είχε γίνει πέρυσι το Φεβρουάριο στη Γλάσκη. Ως επίσημος κάναμε κάποιους... Μετά κάνατε έτσι μια παράκαμψη. Μάλιστα. Για να μπορέσετε να βρείτε διεξόδους. Πήγατε... Για να τιμήσουμε τη μνήμη και των Αγίων και των προστάτητων των εκκλησιών, αλλά δεν κάναμε στα απομακοχώρια. Είχαμε κάνει στη Μάνδρα, στο Λυκοδρόμιο, εδώ μέσα στην Ξάνθη η Ένωση Αποστράτων Αστυνομικών, αλλά όχι στους συγκεκριμένους ιερούς ναούς που είναι στα απομακοχώρια. Θυμάμαι έναν εκκλησιασμό που τον είχαν κάνει στα πλαίσια του προγράμματος, έτρεχε το πρόγραμμα δηλαδή, είχε γίνει στο παρεκκλήσι του Αγίου Αρτεμίου, στην αυλή της αστυνομικής διεύθυνσης. Έβρισκαν τρόπους. Ναι, ήταν η Ένωση Αποστράτων. Η Ένωση Αποστράτων. Για να μην χαθεί ο εκκλησιασμός. Ακριβώς, για να μην πάμε στη. Επειδή η εκκλησία τους είναι ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός και η Αγία Κυριακή στη Μύκη. Δεν μπορούσαμε να πάμε στη Μύκη και εκκλησιασμός. Τότε είχαμε ιδιαίτερα μέτρα επάνω. Βέβαια, ναι, ήταν η πανδημία ήταν σε έξαρση. Και φυσικά όλο το καλοκαίρι και το χειμώνα που ήμασταν σε... η πανδημία βρισκόταν σε έξαρση, δεν ανεβήκαμε στα απομακοχώρια. Και λέμε τώρα που έχουμε μια καλύτερη, ας το πούμε, κάποιες καλύτερες συνθήκες, να αρχίσουμε το πρόγραμμα από εκεί που το είχαμε σταματήσει. Πλέον επιτρέπονται και οι εκκλησιασμοί με ιδιαίτερα βέβαια υγειονομικά πρωτόκολλα. Ναι, δεν θα έχουμε, ευτυχώς έχουμε χώρο στον περίβολο της εκκλησίας του Ιερού Ναού Ιωακήμ και Άνιστα Λουτρά των Θερμών επάνω. Υπάρχει χώρος να βάλουμε και καρέκλες και να είμαστε και αραιωμένοι και... με όλα τα πρωτόκολλα τα... Και τα περισσότερα εκκλησάκια νομίζω έχουν προαύλιο χώρο, τα περισσότερα. Ναι, τα περισσότερα έχουν. Μπορεί να είναι μικρά σαν εκκλησάκια στο εσωτερικό τους, αλλά... Έχουν τον προαύλιο τους χώρο που μπορεί να εξυπηρετηθεί εκεί ένας εκκλησιασμός. Ναι, έτσι ακριβώς. Και εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, φυσικά δεν πιστεύω να βρέχει όπως σήμερα, θα μπορέσουμε να... μείνουμε στο προάβλιο οι περισσότεροι. Πότε θα γίνει ο εκκλησιασμός? Την Κυριακή είναι προγραμματισμένος με βάση το πρόγραμμα το οποίο το είχαμε εκδώσει εκκλησιασμοί στα απομακοχώρια για το 2021, στις αρχές του χρόνου, με την προϋπόθεση ότι θα εκδώσουμε το πρόγραμμα, θα προγραμματίσουμε τους εκκλησιασμούς και όταν μπορέσουμε να τους πραγματοποιήσουμε. Είναι την Κυριακή στις 6 Ιουνίου. Θα πραγματοποιηθεί Θεία Λειτουργία με Αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Ιωακήμ και Άνης τα Λουτρά των Θερμών. Ευελπιστούμε να έχουμε μαζί μας και το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ξάνθης, εφόσον το πρόγραμμά του το επιτρέψει, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Πιστεύουμε, εφόσον μπορέσει, θα έρθει να μας ευλογήσει. Το έχει αποδείξει νομίζω. Ναι, βεβαίως. Άλλωστε το πρόγραμμα αυτό τρέχει σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης. Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Παράρτημα Ξάνθης είχε την ιδέα, ξεκίνησε τις προσπάθειες, αλλά οι εκκλησιασμοί, το πρόγραμμα των εκκλησιασμών, να το θυμίσουμε αυτό κύριε Κουτσαϊμάνη, καταρτίζεται πάντοτε σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη. Πάντοτε υπό την αιγίδα της Μητροπόλεως και με τη συνεργασία των αναδόχων συλλόγων που δεν ξέρω, καλό θα είναι να τους αναφέρουμε όλους, γιατί δεν είναι μόνο η Ένωση Αποστράτων. Να τους θυμίσουμε. Είναι η Ένωση Αποστράτων Αστυνομικών του Νομού Ξάνθης, είναι η Ένωση, ο Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων του Δημοσίου του Νομού Ξάνθης, είναι η Ένωση Τριτέκνων, η Ένωση Πολυτέκνων, είναι ο Σύλλογος Ποντίων Νομού Ξάνθης, είναι ο Σύλλογος Σαρακατσάνων, ο Σύλλογος Ευρυτών,
είναι οι ποδηλάτες, είναι το λύκειο των Ελληνίδων. Δεν νομίζω να ξέχασα κάποιον, μα με συγχωρές. Είναι οι φίλοι του Αγίου Γεωργίου της Μέδουσας. Και είχαν προσθεθεί πρόσφατα και οι ορειβάτες της Ξάνθης. Είναι όλοι αυτοί οι σύλλογοι, οι οποίοι άλλοι είναι ανάδοχοι εκκλησιών, άλλοι συμβάλλουν σε κάποιους εκκλησιασμούς, όλοι μαζί αυτοί οι σύλλογοι που αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των κατοίκων της Ξάνθης, συμβάλλουν στην πραγματοποίηση του προγράμματος των εκκλησιασμών στα Πομακοχώρια. Είναι πολλές συγκεκριμένες οι ευθύνες που ανέλαβαν, και το λέω με την καλή έννοια της λέξης, έτσι, ευπρεπισμός των ιερών ναών, η συντήρηση τους. Και δύο λειτουργίες νομίζω είναι. Ναι, δύο θεολογικές. Τουλάχιστον δύο λειτουργίες τον χρόνο. Ναι, ναι. Στις οποίες λειτουργίες η υποχρέωση των συλλόγων είναι να οργανώσουν τη λειτουργία και εφόσον μπορούν να βάλουν και ένα ή δύο λεωφορεία για να μεταφέρουν όσους πιστούς επιθυμούν και δεν έχουν τη δυνατότητα. Τώρα εδώ, σε αυτό το σημείο μάλλον πρέπει λίγο να σταθούμε, κύριε Κουτσέλη. Ναι, ναι. Στο θέμα της δωρεάν μεταφοράς. Για τη δωρεάν μεταφορά της Κυριακής, λόγω των ιδιαιτέρων υγειονομικών συνθήκων. Καταρχάς είπαμε να κινηθούν με υγειοταχή οχήματα όσοι επιθυμούν. Έχουμε βάλει όμως στην ανακοίνωσή μας και μία παράγραφο που λέει να μας δηλώσουν πρόθεση συμμετοχής, ναι, και αν κάποιοι δεν έχουν μέσο και δούμε ότι υπάρχει κόσμος που δεν έχει μέσο να ανεβεί στις θέρμες και είναι ένας ικανός αριθμός, να κοιτάξουμε να μισθώσουμε κάποιο λεωφορείο, να δούμε, να βρούμε μια λύση τέλος πάντων που μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Για να τους εξυπηρετήσουμε ακριβώς. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μέχρι την 5η 3 Ιουνίου, όσοι για κάποιον λόγο δεν μπορείτε να μετακινηθείτε με δικό σας μέσο, ναι, θέλετε να παρακολουθήσετε τον εκκλησιασμό, να συμμετάσχετε δηλαδή στη Θεία Λειτουργία, μπορούν να δηλώσουν στα τηλέφωνα τα οποία έχουμε βάλει. Να τα δώσω, κύριε Κουτσαϊμάνη. Ναι, ναι, αν θέλετε. 2541025425. Είναι τα γραφεία της Ένωσης. Το γραφείο ακριβώς. Και το τηλέφωνο του κυρίου Κουτσαϊμάνη 6937-409-943. Από τον αριθμό, από το εάν υπάρχει ανταπόκριση, θα εξαρτηθεί του εάν η Ένωση θα μισθώσει λεωφορείο για την δωρεάν μεταφορά. Αυτό θα είναι όντως η επιστροφή στην κανονικότητα, κύριε Κουτσαϊμάνη, γιατί σε αυτό μόνο υπάρχει ένα ερωτηματικό. Τη Θεία Λειτουργία πάλι θα παρακαθίσετε και σε γεύμα και στις γειτονικές ταβέρνες, οπότε θα ενισχύσουμε κατά κάποιο τρόπο την τοπική οικονομία της περιοχής. Ήδη έχουμε λείψει καιρό από πάνω και οι φίλοι μας, οι Πομάκοι, οι Μουσουλμάνοι πάνω στις θέρμες που πήγαμε και είχαμε μια επαφή, μας περιμένουν. Είναι και δεσμοί φιλίας που έχουν αναπτυχθεί. Ακριβώς, χρόνων. Πιστεύω να μπορέσουμε. Απλώς εμείς δεν το θέσαμε ως εκ προημίου ότι θα μισθώσουμε λεωφορείο για να μην έχουμε αυτά τα... τους δισταγμούς και τις... Αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμη μιλάμε για επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Προσεκτικοί στα μέτρα. Υπεύθυνη είναι η στάση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών, κύριε Κουτσαϊμάνη, και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Εάν το ΠΥΜΝΙΟ δηλώσει συμμετοχή και θέλει να ανεβεί, γιατί και αυτό ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που η Ένωση πήρε αυτή την πρωτοβουλία, να ξαναποκτήσουν ζωή, και ζωή για μια εκκλησία είναι το ΠΥΜΝΙΟ. Ναι, ναι, μην το ξεχνάμε αυτό. Εδώ μιλάμε για εκκλησιασμούς, άρα χρειαζόμαστε ΠΥΜΝΙΟ. Εάν λοιπόν υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ανταπόκριση τέτοια που να δύνατε να την εξυπηρετήσει με μίσθωση λεωφορείου η Ένωση, τότε θα το πράξει. Και βεβαίως με όλα τα μέτρα ασφαλείας εντός του λεωφορείου. Δεν το συζητάμε αυτό. Ακριβώς. Είναι μειωμένος ο αριθμός, μάσκες, υγειονομικά πρωτόκολλα. Ό,τι προβλέπετε δηλαδή θα το εφαρμόσουμε. Απλώς είπαμε για καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου να κινηθούμε με τα γιοταχή μας. Και ένα άλλο μειονέκτημα που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση. Εκεί στα Λουτρά, όταν κάναμε τους εκκλησιασμούς στις θέρμες,
υπήρχαν και κάτοικοι οι οποίοι ήταν παραθερίζανε στην περιοχή, στα λουτρά. Ναι. Αυτή τη στιγμή, επειδή είναι κλειστά τα λουτρά, τα ιαματικά λουτρά, δεν υπάρχουν κάποιοι παραθεριστές οι οποίοι θα θα προσέλθουν και θα παρακολουθήσουν, ναι, τη Θεία Λειτουργία, μάλιστα. Οπότε όσοι θα πάμε θα είμαστε από εδώ καθαρά από την περιοχή της Ξάνθης για να ανέβουμε πάνω να κάνουμε... Το θέμα είναι ότι γίνεται η αρχή. Ναι. Ξαναρχίζει πια το πρόγραμμα των εκκλησιασμών στα παμακοχώρια της Ξάνθης. Και ας ελπίσουμε να μην σταματήσει για λόγους υγειονομικών συνθήκων, από υγειονομικής πλευράς. Καλά, αυτή πρόγραμμα. Την ελπίδα την εκφράζουμε σχεδόν καθημερινά, αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Κουτσέμεν, εξαρτάται και από όλους μας. Με λίγη προσοχή μπορούμε, έτσι, μπορούμε αυτήν την ευχή να την πραγματοποιήσουμε. Με λίγη προσοχή είμαστε, πλέον έχουμε εμπειρία, ένας χρόνος έχει περάσει από πάνω μας. Έτσι ακριβώς, πρέπει να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα ο καθένας. Υπάρχει η ατομική ευθύνη, πρέπει να την, να την έχουμε σαν φάρο και οδηγό μας. Κύριε Κουτσαϊμάνη, θέλω λίγο με την ευκαιρία της γνωστοποίησης, της έναρξης του προγράμματος των εκκλησιασμών στους ιερούς ναούς στα απομακοχώρια της Ξάνθης. Τώρα κάποιους νευριάζουμε, αλλά δεν πειράζει. Εμείς θα επιμείνουμε. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, αυτό είναι το σωστό. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε στη μεγάλη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας. Δηλαδή, αφενός είναι αυτό που μας είπε ο κύριος Κουτσαϊμάνης, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και γιατί δίνουμε και τη σηματοδοτεί έτσι κάτι νέο, κάτι καινούριο, μια επανεκκίνηση και της τοπικής οικονομίας, το πρόγραμμα των εκκλησιασμών, όσο παράξενα και να ακούγεται στα αυτιά μας. Λοιπόν, καταρχάς τονώνεται η τοπική οικονομία επάνω στα απομακοχώρια. Όλο και κάποιο εκεί μαγαζί θα επισκεφθούν και σίγουρα θα επισκεφθούν στην περίπτωση της Κυριακής. Κατά δεύτερο λόγο, θυμίζω ότι η Ένωση αυτό το πρόγραμμα το έχει δημοσιοποιήσει στο σύνολο της επικράτειας, σε τουριστικά γραφεία, σε συλλόγους, σε σχολεία, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς να επιλέξουν, εφόσον και εκείνοι το επιθυμούν, να επισκεφθούν την περιοχή μας. Αυτά μην τα ξεχνάμε, κύριε Κουτσαϊμάνη, την έχουμε ανάγκη αυτήν την ένεση την τονωτική και μακάρι να τρέξει με κανονικούς ρυθμούς το πρόγραμμα και να ξαναεισπράττουμε ως τοπική κοινωνία τα πολλά ωφέλη του. Έτσι. Συγγνώμη μακάρι, που μακάρι. Από εκκλησιασμούς πήγα στα οικονομικά, αλλά έχουν... Είναι αλληλένδετα. Είναι αλληλένδετα. Ήδη είχαμε... σαν Ένωση είχαμε μια πρωτοβουλία, είχαμε πάρει μια πρωτοβουλία, το κοινοποιήσαμε το πρόγραμμα, όχι τώρα, πριν από 6 χρόνια περίπου που ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Το κοινοποιήσαμε σε μεγάλα τουριστικά γραφεία, σε συλλόγους και οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε πετύχει, πιστεύω να ισχύει, δεν έχω κάνει επιβεβαίωση, κάποιες ειδικές τιμές σε ξενοδοχεία της Ξάνθης για επισκέπτες αυτού του προγράμματος, οργανωμένα γκρουπ, συλλόγους κλπ. Τους είχαμε δώσει την δυνατότητα να επισκεφθούν είτε με μονωμένους ιερούς ναούς ή στο σύνολό τους κάποιες περιοχές που έχουμε και τα εκκλησάκια ή έστω υπάρχει μια ομορφιά, ιδιαίτερο κάλος στην περιοχή, να επισκεφθούν τη φύση και να... Και κάλος υπάρχει και πάνω στην ιστορία θα σκοντάψουν όσοι έρθουν. Πάρα πολλά. Αυτό το προς το παρόν, επειδή δεν γίνονται, όπως ξέρετε και εσείς, οργανωμένες εκδρομές, προς το παρόν έχει ατονίσει. Έχω όμως πάρα πολλούς γνωστούς και φίλους οι οποίοι επισκέπτονται ιδιωτικά την περιοχή και επισκέπτονται τα απομακοχώρια, γιατί εμείς τα λέμε απομακοχώρια. Πώς τα πούμε, αφού απομακοχώρια λέγουμε. Δεν λέω ορεινούς όγκους και ορεινά χωριά, αυτά είναι για άλλες περιοχές. Απομακοχώρια λέγονται. Επισκέπτονται λοιπόν τα απομακοχώρια επηρεασμένοι από το πρόγραμμα των εκκλησιών. Και επισκέπτονται φυσικά και τους ιερούς ναούς. Μάλιστα. Πάντα είμαστε στη διάθεση, εφόσον μας επιτρέψουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να λειτουργήσουν και επιπλέον οι ιεροί ναοί, εφόσον κάποιος σύλλογος θελήσει να εντάξει μέσα στο πρόγραμμα της εκδρομής του και έναν εκκλησιασμό. Μάλιστα.
Κοιτάξτε, τώρα σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσουμε και με αυτούς πια τους γνωστούς αριθμούς, απλώς με περισσότερη προσοχή. Με περισσότερα. Μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε και μπορούμε να εισπράξουμε τα ωφέλη από αυτό το πρόγραμμα, κύριε Κουτσαϊμάνη. Ναι. Έτσι, πιστεύω, θέλω να θυμίσω ότι προπανδημίας λεωφορεία ολόκληρα, έτσι, συμμετείχαν από γειτονικούς νομούς στους εκκλησιασμούς που ανακοινώνονταν από τους ανάδοχους συλλόγους. Και όλο αυτό, όλο από γειτονικούς νομούς, εδώ είχαν έρθει από Αθήνα είχαμε υπάλληλοι, συνταξιούχοι υπάλληλοι του δημοσίου, περίπου 800 άτομα από όλη την Ελλάδα. Σωστά. Δεν είναι δηλαδή, είναι... Καλά, αυτά τα νούμερα ίσως αργήσουμε λίγο να τα δούμε. Ναι, ναι. Αλλά και μικρότερα να είναι, το όφελος θα το εισπράξει η τοπική οικονομία και η τοπική κοινωνία, κύριε Κουτσαϊμάνη. Ας είναι μικρότερα. Ό,τι ανοίγει το χαιρετίζουμε. Ό,τι ανοίγει το έχουμε ανάγκη. Ακριβώς. Ναι. Πρέπει να προωθήσουμε και τον αγροτουρισμό αυτόν ή και τον εκκλησιαστικό τουρισμό στην περιοχή μας. Είναι μια κίνηση. Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών σε συνεργασία με την Ιερά μας Μητρόπολη και τους συλλόγους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, νομίζω ότι εξ αρχής το έβαλε σε αυτά τα θεμέλια, σε αυτές τις βάσεις το πρόγραμμα. Στην τόνωση, στην ενίσχυση και στην διάχυση βεβαίως των πληροφοριών που υπάρχουν για τον εκκλησιαστικό τουρισμό στην περιοχή μας. Ακριβώς. Ήταν ένας οδηγός στα εκκλησάκια που υπήρχαν. Δεν τα δημιουργήσαμε αυτής εξ αρχής. Υπήρχαν τα εκκλησάκια, τα συντηρήσαμε και θέλαμε να αναδείξουμε και την περιοχή μέσω του τουρισμού αυτού, αλλά και να διατηρηθούν και τα εκκλησάκια. Είμαστε σε... Κάποια ήταν υποκατάρρευση, κύριε Κουτσαϊμάνη, το θυμίζει. Ναι, δεν υπήρχε... Ο χρόνος, έτσι. Ότι δεν καταλείπουμε... Δεν υπήρχε περίπτωση να διασωθούν, εάν δεν γινόταν αυτή η μεγάλη προσπάθεια, στην οποία βεβαίως την οφείλουμε στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Παράρτημα Ξάνθης. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, αλλά και σε όλους. Πιστεύω σε όλους τους Ξανθιώτες. Βέβαια, βρήκατε πολλούς συμμάχους στην προσπάθεια αυτή, αλλά από εσάς ξεκίνησε. Ναι, ναι. Σαν το Κέσαρο στο Κέσαρι. Σαν ιδέα, ναι, αλλά μας βοηθήσανε. Είχαμε και πάρα πολλούς που ανταποκριθήκανε σε αυτή μας την έκκληση. Γι' αυτό και πιστεύω και θα ανταποκριθούν και στο μέλλον, γιατί είναι, η συντήρηση είναι συνεχής. Δεν μπορεί να πούμε το κάναμε και τελείωσε ο χρόνος. Τα φτύρει. Καλή αρχή, καλή αρχή, κύριε Κουτσαϊμάνη, καλή αρχή. Καλά, σας ευχαριστούμε και ας ελπίσουμε να έχουμε την απαραίτητη... Να μην ξαναδιακοπεί, να τρέξει απρόσκοπτα το πρόγραμμα και όλα να γίνουν με ασφάλεια, να εισπράξει η τοπική κοινωνία το ωφέλη, να αναδειχθεί η ομορφιά της περιοχής και βεβαίως να δοξαστεί και ο Θεός. Μιλάμε για εκκλησιά αυτή τη στιγμή, έτσι... Οι Άγιοι, το βασικότερο. Στους οποίους είναι αφιερωμένα τα εκκλησάκια αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την προβολή του θέματος. Βλέπω ότι είναι αρκετά έτσι συγκρατημένη ως προς τις ανακοινώσεις από την Ένωση. Η έναρξη γίνεται από το Παράρτημα Ξάνθης της Ένωσης. Θα δούμε και στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί. Πώς θα πάει το πρόγραμμα, γιατί έχουμε και άλλους εκκλησιασμούς μέχρι... Δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι είχε αρκετούς από ό,τι θυμάμαι. Μέσα στον Ιούνιο, απλώς δεν μπορώ να τα... Όχι, ακόμη ας είμαστε φιδωλοί. Ακόμη, γιατί πρέπει να συνεννοηθούν, είναι θέμα των συλλόγων, των αναδόχων. Και να δούμε και πώς θα πάμε, γιατί οι ανατροπές του τελευταίου χρόνου δυστυχώς... Μην προδικά. Έτσι, οι ανατροπές, ναι. Πρέπει να γίνουν τα βήματα προσεκτικά. Οι ανατροπές ήταν πολύ μεγάλες. Τον ευχαριστούμε, του ευχόμαστε ξανά καλή αρχή ολόψυχα. Και όσοι θέλετε να ξαναεκκλησιαστείτε στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης στις Θέρμες στα Λουτρά, επικοινωνήστε με τα γραφεία της Ένωσης 25410254-25, εκεί είναι τώρα ο Πρόεδρος, μέχρι και την 5η 3 Ιουνίου δηλώστε την πρόθεσή σας να είστε μαζί τους στην έναρξη του προγράμματος. Και εάν ο αριθμός είναι ικανοποιητικός, θα φροντίσει και για τη δωρεάν μετακίνηση των συμπολιτών μας η Ένωση. Κύριε Κουτσαϊμάνη, να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε θερμότατα. Πραγματικά ολόψυχα ευχόμαστε καλή αρχή στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο τα ανταποδοτικά ωφέλη του οποίου τα εισπράξαμε είναι μετρήσιμα, έτσι.
ως τοπική κοινωνία. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι